Τέσσερις εργαζόμενες μητέρες είναι κοντά μας και σας τις συστήνω αμέσως. Η Ανδριανή Αγγελιδάκη, συνάδελφος. Και βεβαίως πολύ σοφά είπες ότι ίσως θα έπρεπε να κάθομαι κοντά σας εκεί, αλλά παρόλα αυτά θα είμαι από εδώ, αλλά πάντα κοντά σας και από τη δική σας τη πλευρά. Η κυρία Τζίνα Τσανδρίζου, τραπεζική υπάλληλος, καλώς ήρθατε. Η κυρία Γιώτα Μαριώρα, ιδιωτική υπάλληλος. Και η κυρία Λίδια Αντωνιάδη, υπάλληλος στο Θαλασσόκοσμο, στην Ιδρύο Κρήτης. Δανάη Αντωνιάδη. Καλώς ήρθατε όλες σας. Οι δύο τελευταίες κυρίες εκπροσωπούν και το Κραταμάμς, σωστά? Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες στη συνέχεια για το τι είναι το Κραταμάμς, παρόλο που έχει παρουσιαστεί και από το Καλό Μεσημέρι, νομίζω, Ανδριανή, σωστά? Είμαστε mommy friendly εκπομπή. Α, mommy friendly, ωραία. Ανδριανή, να ξεκινήσουμε με σένα. Μητέρες, εργαζόμενες και μέσα σε όλα αυτά και η οικονομική κρίση. Mm-hmm. Νομίζω ότι ως μαμάδες, με ή χωρίς το Μάνο κοντά μας, αν ανοίγαμε τη συζήτηση θα τελειώναμε αύριο, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Να επικεντρωθούμε ωστόσο στα στοιχεία της έκθεσης αυτής από το Συνήγορο του Πολίτη, που ουσιαστικά δείχνουν την αγωνία και τον προβληματισμό των μητέρων, αντικατοπτρίζοντας απόλυτα και το τι γίνεται στην ίδια την κοινωνία. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά έχεις να μεγαλώσεις και ένα παιδί. Και εκεί λίγο διαφοροποιεί την κατάσταση. Και νομίζω ότι στις μαμάδες η προτεραιότητα, ανεξάρτητα από το χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους, ανεξάρτητα από το αν έχει μειωθεί ο μισθός, ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, παραμένει το παιδί ή τα παιδιά τους. Και νομίζω αυτό που παραδοσιακά μας ανησυχεί όλες και μας κινητοποιεί και όλα στην καθημερινότητά μας, είναι πως θα έχουμε περισσότερο ουσιαστικό χρόνο με τα παιδιά μας. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να γυρνά στο σπίτι και να είναι καθαρό το κεφάλι σου για να είσαι εκεί, παρούσα στα παιδιά σου. Ανεξάρτητα από το οτιδήποτε άλλο σημαίνει, γιατί τα παιδιά νομίζω δεν τα αφορά. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό. Δεν αρκεί να είμαστε δίπλα στα παιδιά, πρέπει να είμαστε και συμμετοχικά δίπλα στα παιδιά. Κυρία Τσανδρίζου, φαντάζομαι ότι ένα ζήτημα που πολλές φορές ταλανίζει τη δική μας καθημερινότητα είναι να τα προλάβουμε όλα. Είτε ως οικογενειάρχης, είτε ως μία νοικοκυρά, είτε ως μία εργαζόμενη. Γιατί συνήθως οι εργαζόμενες μητέρες όλες αυτές τις ιδιότητες τις έχουν. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς έτσι αυτή την καθημερινότητα της μέσης Ελληνίδας σήμερα? Απαιτείται πρόγραμμα, το οποίο και μία εργαζόμενη μητέρα όταν έχει αυτό το πρόγραμμα το μεταφέρει και στα παιδιά της, κάνοντας τα από νωρίς πιο υπεύθυνα να βοηθήσουν σε αυτό το πρόγραμμα της οικογένειας. Έτσι όταν ξέρουν ότι σηκωνόμαστε το πρωί, συγκεκριμένη ώρα, και πρέπει από μόνα τους να τακτοποιηθούν, να ετοιμαστούν για το σχολείο, επιστρέφοντας ποιες είναι οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που πρέπει και καλούνται να κάνουν, αυτό όλο βοηθάει μέσα στην οικογένεια. Το ότι να αφουγκραστώ εγώ μόνη μου, σαν μαμά, όλο το πρόγραμμα της οικογένειας, θα ήταν από μόνο του αδύνατο. Έτσι, η συμμετοχή από όλα τα μέλη, και από τον μπαμπά και από τα παιδιά και από τη μητέρα, συντελούν στο ότι να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα. Έτσι. Και μοιραζόμαστε επομένως όλες τις υποχρεώσεις και βγαίνει ένα σωστό αποτέλεσμα. Βεβαίως αυτό θα ήταν το ιδανικό. Υπάρχουν και οικογένειες που είναι αδύνατο να μοιραστούν υποχρεώσεις όταν, ας πούμε, η δουλειά απαιτεί πάρα πολύ χρόνο εκτός του σπιτιού. Θα ήθελα να πάμε στην κυρία Μαριώρα και να σας ρωτήσω το εξής. Στην εποχή του 2013 γεννιόνται και πιο αυτόνομα, μάλλον μεγαλώνουν πιο αυτόνομα παιδιά πια στην Ελλάδα? Δηλαδή ξέρουν από ένα σημείο και μετά ότι η μαμά ή ο μπαμπάς θα φύγει και ενδεχομένως να έρθει το βράδυ να τους δω το επόμενο πρωί γιατί εγώ θα κοιμάμαι. Σίγουρα, νομίζω τώρα οι περισσότερες μητέρες δουλεύουν, γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν. Δεν έχει την πολυτέλεια όπως εμένα η μαμά μου μεγάλωσαν στο σπίτι. Ναι, αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες, σίγουρα. Ειδικά τα μεγαλύτερα αδέλφια και όλοι μαζί συμμετέχουν, όπως είπε και προηγουμένως η κυρία. Ξέρετε όμως τι αναρωτιέμαι εγώ περισσότερο. Αν συνδέσουμε όλα αυτά που είπατε και οι τρεις με την οικονομική κρίση, το ότι δηλαδή η εργαζόμενη μητέρα εργάζεται, όμως δυστυχώς σε ένα βαθμό και ισχύει για πάρα πολλές μητέρες εργαζόμενες, δεν υπάρχει μεγάλο αντίκρισμα. Δηλαδή και στερείται χρόνο από τα παιδιά της και από το σπίτι της και τρέχει από το πρωί ως το βράδυ, αλλά μπορεί ενδεχομένως στο τέλος του μήνα να μην έχει τα χρήματα να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και εκεί είναι ένας μεγάλος ακόμη πονοκέφαλος. Ναι, αυτό δεν πληρώνεται. Όλη η στέρηση που έχει μια μητέρα, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνει, δεν πληρώνεται χρηματικά. Σωστά. Δυστυχώς. Και ειδικά τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
Κυρία Αντωνιάννη, δέχεστε, δεν ξέρω σε ποια ηλικία είναι τα παιδιά σας. Πολύ μικρά. Είναι πολύ μικρά, επομένως. Ούτε δύο. Δεν γίνεστε ακόμα αποδέκτης παραπώνων των παιδιών που πας, γιατί αργείς και τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, από την εμπειρία σας, από το κρέταμά μας, αυτό υπάρχει ως πραγματικότητα. Υπάρχει ως πραγματικότητα και εν μέρη, παρότι ο μικρός μου είναι λιγότερο από 2 χρονών, το έχω ήδη λίγο. Δηλαδή τον βλέπω ότι έχει ένα παράπονο και ότι αν πέσουν κάποια μαζεμένα ρεπό και κάτσω στο σπίτι, την ημέρα που θα φύγω, εντάξει. Και ο μπαμπάς του μου λέει ότι είναι πιο ανήσυχος, όση ώρα λείπω και μπορεί να με ζητήσει. Δηλαδή βλέπεις ότι το παιδί, εντάξει, όσο να είναι, στερείται την παρουσία, παρόλο που είμαι τυχερή και μπορεί να μένει με τον μπαμπά του. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ανδριανή, ναι, φαντάζομαι, εγώ τουλάχιστον θα το παραδεχτώ. Εγώ έχω τις δικές μου τις ενοχές και τις κουβαλάω από το πρωί ως το βράδυ. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό. Δηλαδή, να διαχειριστούμε πρώτα εμείς το χρόνο που έχουμε τα παιδιά μας, λίγο ή πολύ. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι σημερινές ομάδες τουλάχιστον είναι λίγο πιο ψαγμένες. Δηλαδή, προσπαθούν το 2ωρο, το 3ωρο, το 4ωρο που έχουν καθημερινά να αφιερώσουν στα παιδιά να το αφιερώσουν λίγο παραπάνω επικοδομητικά. Νομίζω ότι η Κρέτα Μάμς είναι απόδειξη αυτό που λες. Είναι μαμάδες που έχουν οργανωθεί, έχουν αυτοοργανωθεί, χαρακτηριστικό σημείο των καιρών, για να περνούν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους και για να κοινωνικοποιούνται και τα παιδιά και ίδιες να δικτυώνονται μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Γιατί είχαμε καταφέρει να τρέχουμε και πριν αποκτήσουμε παιδιά και να το έχουμε χάσει και εκεί το μπαλάκι από μόνοι μας από το πολυτρέξιμο λόγω δουλειάς. Είμαστε πιο ψαγμένες, έχουμε πολύ περισσότερη πληροφορία στη διάθεσή μας. Αυτό μας κάνει αυτόματα, μας καλεί να είμαστε και πιο υπεύθυνες. Δηλαδή, την έχεις την πληροφορία, χρησιμοποίησέ τη προς όφελος και εσένα και του παιδιού. Όλοι οι ειδικοί θα σου πούν ότι δεν πρέπει να νιώθεις ενοχές και προς Θεού αυτό να μην το περάσεις και στα παιδιά σου. Γιατί χάνεται η ανισορροπία σχέση, χάνεται η αγνότητα στο συναίσθημα. Είναι όμως ένας μεγάλος εσωτερικός πόλεμος αυτός. Θέλω να το ξέρεις πολύ καλύτερα κι εσύ. Μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό. Να πάμε στην κυρία Σαντρίζου, γιατί είπε νωρίτερα ότι δεν νιώθετε ενοχές και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι κάθε μητέρα, κάθε πατέρας, κάθε γονιός βρίσκει τον τρόπο να διαχειριστεί το χρόνο του με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ακόμα και αν μείνει λίγη ώρα με το παιδί του, να είναι επικοδομητική και το παιδί του να πάει για ύπνο και να είναι γεμάτο από την παρουσία των γονιών, σωστά. Ούτε θέλω να το ωραιοποιήσω, ούτε να αποβάλω τις ενοχές. Απλά αυτές τις ενοχές θα κοιτάξω να τις γυρίσω σε μια αίσθηση ευχάριστη να μπω μέσα στο σπίτι, να ασχοληθώ με τα παιδιά. Δεν κρύβω ότι με το που θα μπω βέβαια μέσα στο σπίτι, μετά από τα 5-10 λεπτά μπορεί να πω μήπως να ξαναβγούμε πάλι έξω. Και αυτή είναι μια αλήθεια για όλες μας. Κοιτάς και δημιουργούνται οι ενοχές μόλις είσαι μακριά από τα παιδιά. Όταν θα είσαι λίγο μαζί με τα παιδιά, εκεί πέρα κοιτάς και λες, okay, κάτσε να οργανωθούμε λίγο περισσότερο. Είναι όμως αυτό που λέμε, ότι όταν εσύ σαν μαμά θα νιώθεις καλά, δεν θα το μεταφέρεις και στα παιδί σου. Θα το μεταφέρεις. Αν εσωτερικά δεν νιώθεις, έχεις το τρέξιμο, έχεις το άγχος, θα το μεταφέρεις, θα το καταλάβουν τα παιδιά. Και νομίζω ότι πρέπει εκεί να βγάλουμε, να νιώσουμε εμείς την αυτοπεποίθηση και σαν εργαζόμενες και σαν μητέρες και σαν σύζυγοι και να δώσουμε και κάποια πρότυπα και στα παιδιά. Αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Γιατί, κυρία Μαριώρα, όταν ένας άνθρωπος, ένας γονιός δεν έχει να καλύψει τα βασικά, όταν υπάρχει ένα δάνειο που τρέχει και κάποιοι φορείς που πιέζουν, όταν υπάρχουν προβλήματα, έχασα τη δουλειά μου ή θα χάσω τη δουλειά μου, όλο αυτό νομίζω δημιουργεί τις βάσεις για να μην μπούμε καλά μέσα στο σπίτι, ψυχολογικά καλά. Αν είναι δυνατόν, καταρχάς να πω πριν σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση, που δεν νιώθεις ενοχές. Εγώ ένιωσα ενοχές όταν το παιδί μου ήταν άρρωστο, είναι μωρό, είναι 20 μηνών, και αναγκάζεσαι να πας στη δουλειά, γιατί δεν έχεις δικαιολογία να πεις στον εργοδότη μου. Και έχω εργοδότη που οφείλω να το πω ότι είναι πάρα πολύ καλός στο θέμα οικογένειας και στηρίζει. Αλλά δεν μπορείς να πεις πάνω από μία μέρα, δεν μπορώ να έρθω. Εκεί νιώθεις ενοχές, γιατί το παιδί σε έχει ανάγκη. Όσο αφορά για την κρίση, δεν θέλω να το φανταστώ πώς θα είναι να μείνω χωρίς δουλειά, με τόσες υποχρεώσεις που τρέχουν και τόσες απαιτήσεις που έχει μια οικογένεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εννοείται ότι όσο και καλός γονιός να είσαι, όσο και θετικός γονιός να είσαι, σίγουρα θα επηρεαστείς και θα μπεις αρνητικά στο σπίτι αν κάτι κακό έχει συμβεί στη ζωή Έχουμε σου. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή τηλεθεατών και θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα από μια κυρία που λέει ότι είναι από το Καστέλι της Κισάμου. Ότι αυτή τη στιγμή, λέει, στην Κρήτη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω βεβαίως ποια είναι τα στοιχεία που επικαλείται,
με μητέρων έχει βρεθεί εκτός δουλειάς και μεταφέρει έτσι μια ιστορία για τις κοινωνικές ανισότητες και τα παιδιά των δύο ταχυτήτων, κύριε Αντωνιάδη, που πλέον λέει αρχίζουν να κάνουν έντονη την παρουσία τους και στην Κρήτη. Παιδιά γονιών που ενδεχομένως έχουν μια καλύτερη οικονομική ευρωστία και παιδιά γονιών που δεν έχουν μια οικονομική ευρωστία. Και όμως αυτά τα παιδιά την επομένη το πρωί θα βρεθούν και στο ίδιο σχολείο. Mm. Δυστυχώς ακούσα τέτοιες ιστορίες συνέχεια καθημερινά από φίλους δασκάλους που σου λένε ότι παίρνουν στα παιδιά φαγητό το διάλειμμα. Ισχύει. Είναι γύρω μας, δεν το έχω ζήσει προσωπικά. Mm-hmm. Το ακούω δυστυχώς, ελπίζω να τελειώσει σύντομα. Υπάρχει κόσμος πραγματικά που ζορίζεται πολύ. Είναι μία ακόμη πρόκληση για μας, τις σημερινές μαμάδες. Το να μάθουμε δηλαδή στα παιδιά μας για την οικονομική διαφορετικότητα που εμείς νομίζω ότι οι περισσότερες δεν το μάθαμε όταν ήμασταν παιδιά. Μεγαλώσαμε σε πιο αθώς οικονομικά εποχές. Νομίζω ότι είμαστε τυχερές. Και οι πέντε γυναίκες που είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά από τις κάμερες, μιλάμε από μία θέση ισχύως. Είμαστε εργαζόμενες. Σωστά. Ναι. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν αυξηθεί απαιτήσεις στη δουλειά μας, κάτι τέτοιο καταδεικνύει και η έρευνα, έχουμε ένα μισθό τον να οποίο σε διακόψω, παίρνουμε. Επειδή προσπαθήσαμε να έχουμε σήμερα στην παρέα μας κυρίες που δεν έχουν δουλειά, εγώ προσωπικά μίλησα με τέσσερις κυρίες. Κάποιες τις γνώριζα, κάποιες δεν τις γνώριζα, έχετε σε επαφή μέσω γνωστών. Δεν ήθελε καμία να μιλήσει, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα του 2013 η ανεργία είναι ακόμα ταμπού. Και αυτή η τοποθέτηση που έκανες λίγο νωρίτερα, Μάνο, πάει σε όλες τις συζητήσεις. Δηλαδή, αυτοί οι μαθητές των δύο ταχυτήτων, οι φίλοι, τα παιδιά μικρής ηλικίας δύο ταχυτήτων. Η ανεργία έχει τέτοια ποσοστά που το φάσμα, κάτω από αυτό το φάσμα μπαίνουν όλες οι κοινωνικές μας δραστηριότητες και όλη μας η κοινωνική ρόλη. Δεν έχει να κάνει με το ότι εμείς είμαστε μαμάδες σε αυτή τη φάση. Αλλά αυτό που έχω πάντα μέσα στο νου μου, μελετώντας όλα τα αρνητικά σενάρια που μπορεί να συμβούν στη ζωή τη δική μου και του παιδιού μου, είναι ότι πάντα και πρώτα απ' όλα είμαι μαμά. Έτσι. Και το παιδί μου δεν το αφορά και δεν το ενδιαφέρει εάν ο μισθός μου μειώθηκε. Το ενδιαφέρει γιατί με βλέπει να είμαι σκυθροπή, αν δεν έχω δουλειά. Το ενδιαφέρει γιατί με βλέπει και είμαι στα όρια της κατάρρευσης που η ζωή μου έχει έρθει τούμπα και κοντεύω να μείνω χωρίς σπίτι. Αλλά η αγκαλιά μου δεν θα αλλάξει επειδή mm-hmm. έχω μείνει χωρίς δουλειά. Ή ενδεχομένως θα το ενδιαφέρει η Ανδριανή, αλλά το ερώτημα θα πάει στην κυρία Τσανδρίζου. Mm-hmm. Αν μιλάμε για μεγαλύτερα παιδιά που είχαν τα προηγούμενα χρόνια περισσότερες δραστηριότητες ή παροχές από τους γονείς και πλέον αναγκαστικά και εκεί υπάρχει ένα κουτσούρεμα. Εκεί επίσης θέλει ένα χειρισμό. Σωστό έτσι, δεν είναι? Πλέον κάνεις επιλογές και λες από τα 3-4 πράγματα που ίσως θα έπρεπε να κάνει το παιδί, ποια είναι τα πιο απαραίτητα και να το στρέψουμε το παιδί σε ένα ή δύο. Θα γυρίσω όμως σε αυτό που είπατε για τις κυρίες που είναι χωρίς εργασία και να πω ότι ίσως εκεί θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δυναμική και αυτές οι ομάδες που φτιάχνουν οι μαμάδες, είτε είμαστε εργαζόμενες είτε δεν είμαστε, και να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε. Μα νομίζω ότι η κατά μάμψη έχετε και πολλές άνεργες μητέρες. Ναι, πλέον δεν θεωρώ ότι. Στηρίζουμε. Ναι, αυτό το πράγμα. Να τονιστεί ότι ακόμα και η μαμά που δεν εργάζεται θα πρέπει να στραφούμε η μία στην άλλη και να είναι πιο επικοδομητικές κάποιες ώρες που ναι, δεν θα ανταλλάζουμε πλέον συζητήσεις με τις δουλειές, αλλά λίγη περισσότερη ποιότητα απέναντι στα παιδιά μας. Εσείς, κύριε Τσανδρίτσου, αντιλαμβάνεστε, τα παιδιά σας αντιλαμβάνονται αυτές τις κοινωνικές ανισότητες? Δηλαδή, έχει έρθει παιδί να σας πει το παιδί σας ότι στο έχουμε, σχολείο δυστυχώς, υπάρχει παιδί φίλους, που δεν έχει να φάει? Έχουμε δυστυχώς φίλους οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι. Mm-hmm. Και ναι, την έχουμε δει την διαφορά, προσπαθούμε να την εξηγήσουμε. Εντάξει, η μεγάλη μου κόρη είναι 8 χρονών, μπορεί να αντιληφθεί μία διαφορά και ακόμα και όταν θα γίνονται τα ψώνια, προσπαθούμε να γίνουν πιο συνειδητά και να καταλάβει, είτε έχεις είτε δεν έχεις, να καταλάβει ότι αυτό που ψωνίσαμε πρέπει να το διατηρήσουμε.